Τι ζητάμε. Κάνουμε απεργία. Να πω πρώτα πώς, γιατί έχουν διαμορφωθεί κάποιες συνθήκες τώρα στην υποδομή που βγάζουν στην επιφάνεια πιο πιεσικά τα προβλήματα. Η απεργία μας καταρχήν έχει έναν άξονα με τρία βασικά αιτήματα εχμής, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Το πρώτο είναι η υπογραφή κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στα μεροκάματα και στους μισθούς για τους εργαζόμενους κατοικίες που παίρνουν μισθούς ως βάση για να έχουμε να ενιοποιήσουμε τον κλάδο και ως βάση για να μπορούμε μετά να πάμε στους χώρους δουλειάς, εκεί που υπάρχει αναμνιογένεια, και έχοντας ως εργαλείο την υπογραφή της σύμβασης εργασίας, της κλαδικής, να διεκδικήσουμε και επί τόπου και παραπάνω αυξήσεις για τους εργαζόμενους. Αυτό το πρώτο αίτημα, επειδή τώρα θα έχει σχέση ο κλάδος, επειδή μετά από μια μεγάλη περίοδο μακροχρόνιας ανεργίας ή καθίσματος της οικοδομής φαίνεται και όλοι το βλέπουμε ότι έχει ανεβεί η οικοδομική δραστηριότητα, αυτό δεν θα βοηθήσει μόνο να κατοχυρωθούν το κατώτερο μεροκάματο για τον εργάτη που βάζουμε σε κάθε σύμβαση, για τον βοηθό, για τον τεχνίτη με τις τριετίες που είναι αναλυτική η σύμβασή μας και το σύμβολο και τα λοιπά, μέχρι και για τον τρόπο της αποζημίωσης που κάνουμε και ένα βήμα παραπάνω από αυτό που κάνει, υποτίθεται, ο νόμος που εξισώνει την υπαλληλική με την αποζημίωση, με την αποζημίωση του εργατοτεχνίτη. Εμείς λοιπόν ξέρουμε ότι η υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας θα λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει σήμερα στην οικοδομή και είμαι βέβαιος ότι το αντιμετωπίζουμε όλοι. Όλοι σας καταλαβαίνετε. Ποιο είναι αυτό το μεγάλο πρόβλημα? Ότι να υπάρχει μεγάλη απόκληση, πολύ μεγάλη, από το πραγματικό μεροκάμα που παίρνουμε, που μπορεί να έχει ως ένα βαθμό διορθωθεί επειδή έχει ανέβει η οικοδομική δραστηριότητα, λείπουν οικοδομικά χέρια, τεχνικά, και αυτό να διορθώνει λίγο το μεροκάμα του. Υπάρχει μεγάλη απόκληση από αυτό που παίρνουμε, με βάση αυτό που κολλάμε και όσα κολλάμε, ως αίσθημα κτλ.